Γιώργος Εφετζής, πολιτικός αναλυτής, ειδικός της πολιτικής επικοινωνίας, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Εφετζή. Καλημέρα κύριε Τσίμε και καλή εβδομάδα. Φαίνεται ότι προς το παρόν τουλάχιστον με σενάρια παίζουμε, τα σενάρια λένε νωρίτερα παρά αργότερα. Είναι προφανές, διότι διαφορετικά δεν θα είχε νόημα η φράση του Πρωθυπουργού και η μυρωδιά που αναδύει για τις εκλογές. Ναι. Το ερώτημα βεβαίως είναι ότι έχει αποφασίσει πράγματι ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ του ή εναντίον του. Δηλαδή από εκεί θα κριθεί προφανώς και η τελική ημερομηνία των εκλογών. Ναι. Και αυτό δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί μέσα στο κλίμα που υπάρχει, ούτε και με τα δεδομένα, διότι έχουν πολλά πράγματα αλλάξει. Ας ξεκινήσουμε από το σίγουρο, που είναι το γεγονός ότι το 2022 δεν είναι 2019 και το 2023 δεν θα είναι επίσης 2019, που σημαίνει ότι πρέπει να μετρήσει τι στο μέσο διάστημα έχει αλλάξει, έχοντας όμως ως κρατούμενο το γεγονός ότι έχει καταφέρει το πρωτοφανές για τη μεταπολίτευση να διατηρήσει μια απόσταση σχεδόν ασφαλείας από την αντιπολίτευση, πράγμα το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στη μεταπολίτευση. Να σταθώ λίγο σε αυτό. Γιατί ναι. το συζητάμε, αλλά αναζητούμε μια σοβαρή εξήγηση. Δεν υπάρχει προηγούμενο όπου 3,5 χρόνια από τις εκλογές, οι εκλογές έγιναν Ιούλιο και είμαστε πια τέλος Νοεμβρίου, μπαίνουμε στο Δεκέμβριο, και σταθερά, και ακόμη και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ακόμα και στις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται σε μέσα ενημέρωσης φιλικά προς την αντιπολίτευση, η διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κόμμα είναι πάνω κάτω ίδια και μερικές φορές και μεγαλύτερη από εκείνη που καταγράφηκε στην κάλπη. Πράγματι. Βέβαια, αυτό όλο θα πρέπει να συνυπολογιστεί σε σύγκριση με μια άλλη διαφορά που είναι επίσης πρωτοφανής, δηλαδή ότι θα είναι για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, που το δίλημα δεν θα είναι μόνο ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός, αν είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, αλλά θα υπάρχει ένα άλλο, με μία έννοια μάλιστα θα έλεγα μεγαλύτερο δίλημα, τουλάχιστον στους ψηφοφόρους που αποτελούν την κρίσιμη μάζα για τα εκλογικά αποτελέσματα, το αν θα ταχθούν υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας ή των κυβερνήσεων αυτοδυναμίας. Η μεγαλύτερη σταθερά όλης της μεταπολίτευσης, κύριε Τσίμα, ήταν ακριβώς ότι στο δίλημα της διακυβέρνησης υπήρχε η σαφής απάντηση μιας μεγάλης πλειοψηφίας υπέρ των κομμάτων εξουσίας. Mm-hmm. Αυτό άλλωστε το δίλημα συνετέλεσε στην σταθεροποίηση και σχεδόν στην παντοκρατορία του δικομματισμού. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι έχουν πολλά πράγματα αλλάξει, ξεκινώντας από το γεγονός ότι μοιάζει πια η κοινή γνώμη ως προς αυτό το θέμα να είναι πιο μοιρασμένη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί τεκμήριο υπεροχής της Νέας Δημοκρατίας το γεγονός ότι ποντάρει στην αυτοδυναμία ως λύση σταθερότητας για τη χώρα, διότι αμφισβητείται εάν οι μονοκομματικές κυβερνήσεις εξασφαλίζουν μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα από τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Αμφισβητείται, γιατί βλέπω στις περισσότερες δημοσκοπήσεις ότι η πλειοψηφία των πολιτών λέει προτιμάει μια σταθερή κυβέρνηση από την περιπέτεια. Αν συγκρίνουμε όμως τα ποσοστά που είχαν την ίδια άποψη πριν από μερικά χρόνια με τα ποσοστά που την έχουν σήμερα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση. Δηλαδή είναι πιο μοιρασμένη κοινή γνώμη ως προς αυτό το θέμα των μονοκομματικών κυβερνήσεων, των κυβερνήσεων συνεργασίας. Αυτό γιατί ενδεχομένως μας κάνει μια διαφορά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, ακριβώς επειδή θα είναι πιο οριακές οι διαφορές μεταξύ των κομμάτων. Γιατί είναι... μιλάμε πάντα για τις πρώτες εκλογές, αυτές που θα γίνουν με την απλή αναλογική. Δεν ξέρω αν είναι δεύτερες, αλλά μιλάμε για τις πρώτες. Ακριβώς. Και μιλάμε για το γεγονός ότι η απλή αναλογική αλλάζει από μόνη της τα δεδομένα της μεταπολίτευσης, διότι βεβαίως το πλειοψηφικό σύστημα που ίσχυε στο μεγαλύτερό της διάστημα ενίσχυε εκ των πραγμάτων τα κόμματα που είχαν περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν τις εκλογές και άρα να σχηματίσουν κυβέρνηση αυτοδύναμη, ενώ με την απλή αναλογική αυτός ο όρος του παιχνιδιού αλλάζει, δεδομένου ότι δεν είναι από το ποιος θα είναι το
πρώτο κόμμα που θα καθοριστεί και ποιος θα κάνει την κυβέρνηση. Θεωρητικά. Διότι πρακτικά βεβαίως θα είναι αυτός που θα κερδίσει τις εκλογές, θα αποκτήσει ένα σαφέστατο πρόκρημα εν ώψη των δεύτερων εκλογών που θα επανέλθει το πλειοψηφικό. Τώρα, το ερώτημα, αυτό που καταλαβαίνω ότι είναι ο κεντρικός στόχος της κυβέρνησης και της πολιτικής της κινητοποίησης είναι να πείσει τους πολίτες να μην θεωρήσουν τις πρώτες εκλογές εκλογές για πλάκα. Εκλογές αδιάφορες, χαλαρές, όπου μπορεί να ψηφίσουν ό,τι θέλουν, γιατί δεν θα έχει συνέπεια λόγω απλής αναλογικής. Ναι. Και αυτό είναι λογικό. Πρώτον, διότι δεν μπορεί κανένας να στερήσει από την κυβέρνηση το δικαίωμα να ελπίζει σε ένα εκλογικό θαύμα στην πρώτη αναμέτρηση. Ναι. Άρα κρατάει ανοιχτό το ενδεχόμενο του να προκύψει αυτοδυναμία από τις πρώτες εκλογές. Ο δεύτερος όμως και κυριότερος λόγος είναι ότι αν καταφέρει να εξασφαλίσει ένα σχετικά υψηλό ποσοστό, κερδίζει ταυτόχρονα το πρόκριμα της δεύτερης αναμέτρησης, των δεύτερων εκλογών. Είναι λοιπόν λογικό ακριβώς να δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες που θα τις σιγουρεύσουν για την νίκη της στις πρώτες εκλογές, έστω και αν από αυτές δεν θα μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση και πολύ περισσότερο αυτοδύναμη. Μάλιστα. Για να δούμε. Το έργο αρχίζει πάντως. Ακριβώς. Και πάντοτε ο ψυχολογικός πόλεμος είναι μέρος του εκλογικού ανταγωνισμού. Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Εγώ για τη φιλοξενία.